Πάμε τώρα, γιατί έχουμε κακουργηματική δίωξη, και σε άλλο ηθοποιό για βιασμό κατά συρροή. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι μια είδηση η οποία πραγματικά σκάει σαν βόμβα. Αναμενόμενη βέβαια. Αναμενόμενη. Πάμε. Γιατί πέρασε πραγματικά πάρα πολύ καιρός. Μιλάμε για έναν γνωστό ηθοποιό, ο πέμπτος κατά σειρά, ο οποίος διώκεται αυτή τη στιγμή, διώκεται πλέον από την εισαγγελία, για βιασμούς κατ' εξακολούθηση. Όλα ήρθανε μετά τις 4 καταγγελίες που μετετράπησαν σε 3 μηνύσεις από 2 αδελφές, οι οποίες ήταν 14 και 15 την περίοδο εκείνη και έκαναν μαθήματα υποκριτικής σε χώρο του συγκεκριμένου ηθοποιού. Παύλα σκηνοθέτη, ο οποίος δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό. Η ποινική δίωξη λοιπόν είναι εδώ. Αναμένεται τώρα ο ανακριτής να δώσει τη λύση για το αν αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι. Να πούμε ότι αρνείται τα πάντα. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει ότι τα θύματα ήταν ερωτευμένα μαζί του και γι' αυτό συνέβη ό,τι συνέβη. Το δικαστήριο φαίνεται να μην έλαβε υπόψη του, ο εισαγγελέας μάλλον, να μην έλαβε υπόψη του τα όσα εγγράφος ο ίδιος είπε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να διεξάγεται η δίκη για το εάν θα πάει από τον ανακριτή σε προφυλάκηση ή όχι, Φιλίππα. Μάλιστα, μιλάμε, είναι για βιασμό κατά εξακολούθηση. Και όχι κατά συρροή, κατά εξακολούθηση. Σε βαθμό κακουργήματος. Κατά συρροή, κατά εξακολούθηση και μη και τετελεσμένο και σε απόπειρα. Από 4 καταγγελίες. Έτσι ακριβώς. 4 καταγγελίες, είναι 3 μηνύσεις, διότι ήταν 2 οι αδελφές, κάνανε μαζί από κοινού μήνυση για τα όσα βασανιστικά έζησαν. Πάμε σε διαφήμιση.